Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι από την πόλη Τελ Αβιάτο, που σύμφωνα με τους Τούρκους είχαν υποχωρήσει οι Κούρδοι νοτιότερα, αλλά πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε από επίθεση με αντιαρματικό όπλο των Κούρδων μέσα στην πόλη. Προφανώς ακόμα υπάρχουν δυνάμεις των Κούρδων εκεί, όπου αντιστέκονται παρά τις δηλώσεις της Τουρκίας. Παράλληλα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πόλη Ras Alain, όπου ναι, μεν δείχνουν κάποια οπλοστάσια που βρίσκονται μέσα στην πόλη. Από την άλλη, όμως, σαφώς κάποιοι Κούρδοι κρατούν τα όπλα, δεν έχουν φύγει και δίνουν τις μάχες. Όμως, εδώ μέσα στη χώρα, ο Τούρκος Πρόεδρος, να σας δείξω και τη φωτογραφία, βεβαίως την ιδιότητα έχει θέσει στα δελτία, για να καταλάβετε το κλίμα που έχει στη χώρα. Αυτή κάνει το στρατιωτικό χαιρετισμό και λέει ότι θα συνεχίσουμε, αν δεν τηρήσουν την κεκυρία, τότε εμείς θα συνεχίσουμε από εκεί που βρισκόμαστε, λέει ο Ερντογάν. Όλες οι εφημερίδες έχουν παρόμοιους τίτλους ότι πρέπει να βρούμε λύση με τον Πούτιν, λέει ο Ερντογάν, την Τρίτη είναι μεγάλη συνάντηση. Πάντως φαίνεται ότι κερδισμένος βρίσκεται ο Ερντογάν και ένα σημαντικό πράγμα που αφορά και την Ελλάδα. Η εφημερίδα Τούρκιγε λέει ότι η Τουρκία θα μεταφέρει εκατομμύρια προσφύγων σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας που θα δημιουργήσει και κοστολογεί τα λεφτά που πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 23 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το κόστος, λέει. Ας βάλουν οι Ευρωπαίοι βαθιά το χέρι στις τσέπες τους να μας δώσουν τα λεφτά για να βάλουμε τους πρόσφυγες σε διαφορετική περίπτωση να τους στείλουμε στην Ευρώπη, λέει η εφημερίδα Τουρκία. Νομίζω καταλαβαίνουμε το κλίμα που επικρατεί. Βέβαια, να δούμε αν ο Ερντογάν θα παραμείνει σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας των 120 χιλιόμετρων, διότι την Τρίτη στο Σότσι θα συζητήσει πολλά περισσότερα από όσα συζήτησε με τους Αμερικανούς, διότι ο κυρίαρχος στο παιχνίδι είναι ο Πούτιν στην περιοχή. Με βάση τα σημερινά δημοσιεύματα, Κωστή Μαρδά. Και κύριε Θεοδωρακίδη, ξεκινάω από σένα, Κωστή, για το παραδάκι ιστορία, έτσι. Θέλω να μιλήσω για το παράλληλο νόμισμα και το παράλληλο κράτος που οργανώνει ο Ερντογάν στη ζώνη ασφαλείας στην Βόρεια Άρα Συρία. Άρα για το παραδάκι γίνεται ιστορία, έτσι. Για το παραδάκι, καταρχάς, είναι τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια που θα κοστίσει αυτή η ζώνη ασφαλείας. Τι είναι αυτή η ζώνη ασφαλείας? Είναι ένα κρατήδιο του Ατήλα, ένα κρατήδιο προσφυγικό, μια περιφέρεια, ένα καντόνι με ανώτατο διοικητή, τον πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί υπάρχουν έτοιμα σχέδια για εγκατάσταση προσφύγων περίπου 1 εκατομμυρίου. Θα οργανώσει πλήρη πολεοδομική ανάπτυξη. Υπάρχουν σχέδια για εργατικές κατοικίες, για σχολεία, για πανεπιστήμια, για νοσοκομεία. Γιατί ο Τραμπ έφυγε. Έφυγε χρηματικά, εννοώ. Έφυγε χρηματικά. Έτσι. Εάν καταστήλει πλήρως το επαναστατικό κίνημα των Κούρδων στην Τουρκία, θα εξοικονομήσει περίπου, σύμφωνα με υπολογισμούς του τουρκικού κράτους, 80 δισεκατομμύρια δολάρια κοστίζει όλος αυτός ο πόλεμος κάθε χρόνο. 80 δισεκατομμύρια. 80 δις, να θυμίσω ότι το ΑΕΠ της Τουρκίας είναι περίπου 700 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα περίπου το ένα. Αλλά προσέξτε, ο Ερντογάν με βάση την συμφωνία αυτή και ολοκληρώνεις, ναι, κέρδισε στο χαρτί, στα χαρτιά, αυτά που δεν κέρδισε επί του πεδίου της μάχης. Ο Ερντογάν ζητάει 440.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα κρατήδιο, ζώνη ασφαλείας. Οι Αμερικάνοι του λένε θα μείνεις εκεί που είσαι, δηλαδή περίπου 120.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Προσέξτε να δώσω ένα μέτρο σύγκρισης για τον κόσμο. Ολοκλήρωσε. Η Ελλάδα έχει έκταση 132 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Σχεδόν δηλαδή την έκταση μιας Ελλάδας απαιτεί... Ακριβώς. Ζητάει διπλάσια και τριπλάσια. Άρα, στρατηγέ, τι γίνεται εδώ, τώρα. Μάθημα. Ζητάει την Πελοπόννησο το, ναι, να κάνει κρατήδιο. Ναι. Εκεί όμως υπάρχει συμφωνία των Αδάνων, σας σήμερα υπογράφει το 1998. Αυτή θέλει να εφαρμόσει ο Πούτιν για να δώσει στον Άσαντ την ευχέρεια να περιπολεί στα σύνορά του και να αναπτυχθεί εκεί κρατήδιο. Μπερδέψαμε. Με την επίβλεψη του Άσαντ. Το πρόβλημα είναι ότι από το 1998 η Τουρκία έχει κάψει 4.000 κουρδικά χωριά μέσα στην Τουρκία. Είναι κοφαντική η σιωπή του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Η παρεμβατικότητα του Ιράν ίσως αυξηθεί στην περιοχή και σε κάθε περίπτωση, δημιουργώντας την προπαγάνδα που θέλει με χαιρετισμούς ο Ερντογάν, έχει ένα έθνος σε εγρήγορση για να πιέσει ώστε να εξασφαλίσει τα σύνορά του από βορρά, από το Ατζερμπαϊτζάν μέχρι τη Συρία, για να εφαρμόσει τη γαλάζια πατρίδα και να πιέζει, έχοντας και αυτό τον ενδιαφέρει, πολιτική επιρροή και οικονομική επιρροή γύρω από τα σύνορά του για να διαφυλάξει την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι οι δύο ειδικοί
μαζί με τον άνθρωπό μας στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Μανώλη, πότε θα σε δούμε από κοντά, πότε το βλέπεις? Μετά το Σότσι. Μου είπε ότι αύριο επιστρέφουμε, αλλά Κωνσταντινούπολη βέβαια, από κοντά θα δούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει τις απειλές ο κύριος Ερντογάν και τους τσαμπουκάδες. Την Τρίτη θα ξέρουμε, γιατί την Τρίτη λύγει η κατάσταση του πυρό. Αλλά όπως είναι διατυπωμένη συμφωνία, ανέτρεξαν στο αυθεντικό κείμενο της συμφωνίας, όπως είναι αναρτημένη στην Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Άγκυρα. Εδώ εμπλέκει το ΝΑΤΟ και μπορεί να μπλέξει και την Ελλάδα, ζητώντας και τη συνδρομή μας στη ζώνη ασφαλείας. Μανώλη, δύσκολο να ξαναξεκινήσει αυτή η επιχείρηση. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ θερμά γιατί διέθεσες και το χρόνο σου και τις πληροφορίες σου και αυτό που απεκάλυψες μπορείς να ξαναδείξεις στο πρωτοσέλιδο που λέει τόσα δισεκατομμύρια που ζητάει ο Ερντογάν. Πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θέλει τους πρόσφυγες. Έχει κόστος 23 δισεκατομμύρια δολαρίων, λέει η εφημερίδα, που ζητά από την Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά η φωνή της κυβέρνησης είναι, που ζητάει από την Ευρώπη 23 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα χτίσουμε, λέει, 140 χωριά των 5.000 κατοίκων μέσα στη ζώνη ασφαλείας, έτσι ώστε να εγκατασταθούν αρχικά 1.000.000 πρόσφυγες. Λοιπόν, και αυτό κόστος να το πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Μπράβο, Γιάννη. Το έχει πει. Ξάκουγα στο ραδιόφωνο. Όλες οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν στο ΝΑΤΟ τις επιχειρήσεις βομβαρδισμού.